που πάντοτε όταν τον έχω, πραγματικά θέλω λίγο έτσι να τον τζιγκλίσω αναφορικά με τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί του έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν σταματάνε, βρε Γιάννη μου. Καλό σου απόγευμα, καλό μήνα να πούμε. Καλό απόγευμα, καλό μήνα, Μαρία. Λοιπόν, ξέρεις ότι μ' αρέσει να σε πειράζω. Δεν σταματάνε. Είναι πραγματικά, δηλαδή, λες και έχουν ανοίξει ένα μπαουλάκι και βγάζουν. Ό,τι έχουν μαζέψει στο παρελθόν, ο καθένας για τον άλλον, βγαίνουν. Γιατί, όπως ξέρεις και στο χιούμορ και γενικότερα σε αυτές τις αντεγκλήσεις, βγαίνουν και οι μεγαλύτερες αλήθειες. Δίνω κατευθείαν το λόγο σε σένα για να μας πεις τι έχει γίνει, αν θέλεις σήμερα, αν θέλεις να κάνουμε μια μικρή αναφορά στο τι έχει γίνει σήμερα και από πλευράς Κασελάκη και από πλευράς των 87. Με συγχωρείς. Και φυσικά να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε για το Σαββατοκύριακο. Ναι, Μαρία, είναι έτσι ακριβώς, γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορές τη φράση «μάχη μέχρι σε σχάτων» για διάφορα πολιτικά γεγονότα, αλλά νομίζω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, προφανώς δεν μπορώ να συγκρίνω το ΣΥΡΙΖΑ με το Λίβανο, τη Γάζα, την Ουκρανία, αλλά σε πολιτικό επίπεδο πραγματικά αυτό που γίνεται στην αξιωματική αντιπολίτευση είναι μάχη μέχρι σε σχάτων. Η αντικασελακική πτέρυγα δεν θέλει με τίποτα να είναι υποψήφιος πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης και κάνει τα πάντα για να μην είναι υποψήφιος πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης. Είχαμε χθες το βράδυ την απόφαση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, η οποία στην ουσία θέλει μια επιτροπή αξιολόγησης να φιλτράρει τους συνέδρους που θα έχουν εκλεγεί αυτό το Σαββατοκύριακο, μέσα και από κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες φωτογραφίζουν τους συνέδρους οι οποίοι θα εκλεγούν και οι οποίοι θα υποστηρίξουν τον κύριο Κασελάκη στο συνέδριο της επόμενης εβδομάδας. Γιάννη μου, κυρίως με το επιχείρημα. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί ξέρεις, επειδή εσείς που καλύπτετε το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ και που πραγματικά είστε άξιοι θαυμασμού όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με τις αντοχές σας εννοώ, θέλω λίγο να μου ξεκαθαρίσεις κάτι. Είχαμε την απόφαση την εβδομάδα που μας πέρασε, τις μέρες που μας πέρασαν, που είπαν ότι οι υποψήφοι είναι τέσσερις. Είναι αλήθεια όμως ότι το συνέδριο τελικά θα είναι αυτό που θα κρίνει, αν όντως είναι τέσσερις, τρεις, χι, δεκατρείς. Δηλαδή, ακόμα ο κύριος Κασελάκης διατηρεί αυτό που λέμε το δικαίωμα, την ελπίδα στο όνειρο, ότι μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος, ή απλά αυτό το έλκει, αν θέλεις, από το γεγονός ότι μπορεί να κρίνει το συνέδριο ότι ήταν αυτό που λέμε η έκπτωσή του παράνομη. Δηλαδή, το ότι καθαιρέθηκε από το αξίωμα του Προέδρου. Το συνέδριο θα κρίνει τις υποψηφιότητες, Μαρία. Να σου το πω και διαφορετικά. Εάν κάποιος εμφανιστεί την Παρασκευή το πρωί ή το Σάββατο το πρωί ή την Κυριακή το πρωί και πει θέλω να είμαι υποψήφιος και το συνέδριο εγκρίνει την υποψηφιότητά του, κανείς δεν μπορεί να πει γιατί δεν συγκέντρωσε, για παράδειγμα, 30 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής ή γιατί δεν κατέθεσε υπόθεν έσχεση ή όλα τα σχετικά. Το συνέδριο είναι το ανώτερο όργανο του κόμματος. Αυτό και θα πάρει την απόφαση. Άλλωστε και η αντικασελακική πτέρυγα, στην ουσία το έχει αποδεχθεί και δίνει και αυτή μάχη μέχρι σε σχάτων ώστε να επικρατήσει το συνέδριο και να μην αποφασίσει το συνέδριο επικύρωση υποψηφιότητας του κυρίου Κασελάκη. Άρα δίκιο έχει ο κύριος Κασελάκης που λέει ότι ακόμα και τώρα έχω τη δυνατότητα να είμαι πρόεδρος και προτρέπει τα μέλη του, είτε μέσα από την, ενώ τους δικούς του ανθρώπους, είτε μέσα από την σελίδα του ή εν πάση περιπτώσει από όλες τις διαδικασίες που έπονται, να μπορέσουν να πάνε να ψηφίσουν έτσι ώστε να υπάρχει το αποτέλεσμα που θέλει ο κύριος Κασελάκης. Ναι, Μαρία, γιατί ανέφερες προηγουμένως την απόφαση πολιτικής γραμματείας αυτής της εβδομάδας, η οποία είναι στην ουσία μια επανάληψη προηγούμενων αποφάσεων τόσο της πολιτικής γραμματείας όσο και της κεντρικής επιτροπής. Ακόμα και κάθε μέρα να συνεδριάζει την επόμενη εβδομάδα η πολιτική γραμματεία και να λέει ότι δεν είναι υποψήφιος ο κύριος Κασελάκης, αν το συνέδριο αποφασίσει διαφορετικά, θα είναι υποψήφιος. Βέβαια, το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει αν όντως στο συνέδριο αποφασιστεί να είναι υποψήφιος ο έκτοτος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα δοθεί η μάχη των εκλογών. Και αλλιώς και ο κύριος Κασελάκης είπε ότι εάν έχει την πλειοψηφία θα ζητήσει την άρση της άρσης εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του. Θα ζητήσει να γίνουν οι εκλογές Κεντρικής Επιτροπής με τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 24 Νοεμβρίου. Και φυσικά θα πάμε σε εκλογές προεδρικές όπως και αν έχει στις 24 Νοεμβρίου. Ο κύριος Κασελάκης θέλει να αναβαπτιστεί από την βάση του κόμματος. Εάν όμως δεν είναι υποψήφιος ο κύριος Κασελάκης, τότε θα πρέπει να αναμένουμε, Μαρία, άμεσες αποχωρήσεις όχι μόνο των συνέδρων που θα τον στηρίξουν στο συνέδριο, αλλά πληροφορούμε ότι υπάρχουν ήδη
ήδη έτοιμες παραιτήσεις συντονιστών οργανώσεων, μελών, νομαρχιακών επιτροπών, μελών, μικρομεσαίων στελεχών του κόμματος, οι οποίες θα σταλούν στο email της Ράνιας Βίκου την ίδια στιγμή που ο κύριος Κασελάκης θα αποκλειστεί από το συνέδριο. Και βεβαίως στη συνέχεια θα έχουμε και αναεξαρτητοποιήσεις κάποιων βουλευτών από τους 12 οι οποίοι στηρίζουν σήμερα τον κύριο Κασελάκη. Θα έχουμε λευκή απεργία κάποιων άλλων βουλευτών οι οποίοι σήμερα στηρίζουν τον κύριο Κασελάκη, δηλαδή θα παραιτηθούν από τα αξιώματα που έχουν στην κοινοβουλευτική ομάδα και από, θα αποστασιοποιηθούν από τις κοινοβουλευτικές δράσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σε μια πρώτη φάση. Και βεβαίως ο κύριος Κασελάκης μετά. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, σήμερα ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος έχει πάρει σβάρνα αυτό που λέμε τα κανάλια και δίνει συνεχώς συνεντεύξεις, προφανώς για να μπορέσει να εμπνεύσει και αν θέλεις να το πάρει λίγο τους δικούς του ανθρώπους, είπε ότι αν τελικά είμαι αυτός που δεν θα μικρύνω εγώ το ΣΥΡΙΖΑ, αν όμως τελικά δω το ΣΥΡΙΖΑ να συρρυκνώνεται και να υπάρχει μία, αν θέλεις, πώς να το πω, ο ένας πηγαίνει δεξιά και ο άλλος πηγαίνει αριστερά, θα χρειαστεί να κάνουμε ένα κόμμα business friendly. Business friendly. Ναι, ναι. Σε αντιδιαστολή με το γραφείο. Τι εννοούμε business friendly κόμμα, λίγο να το καταλάβω εγώ. Που υπάρχει σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτή την έννοια. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς ο κύριος Κασελάκης έχει πει ότι δεν είναι διάβολος η επιχειρηματικότητα. Έτσι το έχει πει αυτό. Έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις τότε, πριν ένα χρόνο περίπου, από την ομάδα που αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που λέει στην ουσία ο κύριος Κασελάκης είναι ότι ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα κόμμα το οποίο δεν θα έχει γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, δεν θα έχει στελέχη τα οποία θα είναι και πολιτικά στελέχη, δεν θα είναι έμιστα στελέχη μάλλον που θα είναι και πολιτικά στελέχη του κόμματος. Okay. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που θα είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και θα παίρνουν μισθό από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρχουν άνθρωποι νέοι σε ηλικία κυρίως, αλλά και όχι μόνο, οι οποίοι θα έχουν ένα απαραίτητο τίτλο σπουδών. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι που κάνουν κουμάτο στο ΣΥΡΙΖΑ, Μαρία, οι οποίοι δεν έχουν τελειώσει καν το λύκειο. Το οποίο, εντάξει, δεν λέω. Ναι, δεν ισχυρίζομαι ότι κάποιος πρέπει να έχει τελειώσει το λύκειο για να είναι επαρκής, αλλά καταλαβαίνουμε ότι μια ελάχιστη αξιοκρατία επιβάλλεται και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ξέρεις τι μου κάνει όμως εντύπωση. Λέει ο κύριος Κασελάκης για το δικό του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς εννοεί ότι θα κρατήσει την ταμπέλα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή θα παραμείνει ως κόμμα να λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και απλά θα αλλάξει όλο το άλλο. Δηλαδή θα αλλάξει, για παράδειγμα, όλος το εσωτερικό και θα παραμείνει η μπράντα, έτσι ώστε να μπορεί ο κύριος Κασελάκης και οποιοδήποτε είναι να έχει την κρατική χρηματοδότηση και φυσικά όλα αυτά τα οποία συνεπάγεται η ύπαρξη ενός κόμματος, το οποίο είναι ενός κοινοβουλευτικού κόμματος. Αν είναι υποψήφιος και κερδίσει εκλογές ο κύριος Κασελάκης, να θυμίσω ότι εν ώψη τότε του καταστατικού συνεδρίου είχε προτείνει τη μετονομασία του σε συνασπισμό σύγχρονης αριστεράς. Να το θυμίσουμε και αυτό. Τώρα, φυσικά, αν ο κύριος Κασελάκης είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και μια που το ανέφερα, να μην περιμένουμε πολλές αποχωρήσεις βουλευτών στην περίπτωση που εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης. Δηλαδή, εγώ έχω υπόψη δύο βουλευτές που είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσουν, αλλά δεν έχω εικόνα για αποχωρήσεις περισσότερων από αυτόν τον αριθμό. Το οποίο σημαίνει ότι έστω και οριακά ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να διατηρήσει το στάτους της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην περίπτωση που εκλεγεί ο κ. Κασελάκης. Και γιατί συμβαίνει αυτό, Μαρία? Γιατί και οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ δεν βοήθησαν ανθρώπους, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ενδεχομένως, σίγουρα λοξοκοιτούσαν προς τα εκεί, να κάνουν ένα άλμα προς το κόμμα της Χαριλάου Τρικού, με την έννοια ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι πολύ πιο σφιχτός, να το πω έτσι, ως προς αυτό, σε σχέση με κάποιον άλλον ο οποίος μπορεί να εκλεγόταν στο ΠΑΣΟΚ, βλέπει Χαρίς Δούκας για παράδειγμα. Ναι, βέβαια, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι μέχρι να τελειώσουν τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς τα βλέπουμε από απόσταση. Σαφώς δεν προσβλέπουμε στην ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να μπορούμε εμείς να έχουμε καλύτερα ποσοστά, αλλά είπε ότι όταν τελειώσει όλο αυτό, βλέπουμε. Γιατί το θέμα αυτής της πολύφερνης νύφης της κεντροαριστεράς και το ποιος τελικά θα ηγηθεί αυτού του χώρου, νομίζω δεν έχει κλείσει
ψηφίσει ποτέ. Απλά γενικά αυτή τη στιγμή τα δύο κόμματα παρουσίασαν, αν θέλει, τριγμούς εσωτερικούς. Το Πασόκ βέβαια βγήκε ενδυναμωμένο από όλη αυτή τη διαδικασία, με μια, αν, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, μια εκλογική διαδικασία που είχε πολύ καλά χαρακτηριστικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει ούτε αυτά τα χαρακτηριστικά, ούτε τα αντανακλαστικά. Μένει όμως να δούμε τι θα γίνει, να μην προεξοφλούμε το αποτέλεσμα. Αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμή. Πάντως είναι σίγουρα πολύ ρευστό το οποίο, είναι πολύ ρευστό το οποίο στην κεντροαριστερά, Μαρία, και δεν βάλαμε στην εξίσωση και τον παράγοντα Αλέξη Τσίπρα. Θα τον βάλουμε τώρα. Συνομιλητές του οποίου. Α, οκ, okay, σου έκανα. Μου κάνει εξαιρετική. Ούτε τη σκαλέτα να έχει δει. Τόσο πολύ δηλαδή. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος σήμερα είπε, δηλαδή εντάξει, πραγματικά. Και ο κύριος Τσίπρας επίσης έχει νομίζω πάρα πολύ χιούμορ. Τουλάχιστον από αυτά που άκουσα εγώ. Εκτός ότι έκανε δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση, μάλιστα έκανε και, αν θέλει, σύσταση στην κυρία Ιβιλίνη ότι θα πρέπει η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία τουλάχιστον να κάθεται να ακούει. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος για τη δικαστική εξουσία είχε άλλες φυσικά βλέψεις. Και εσύν αυτό, να τα θυμηθούμε για αυτά, γιατί το πρόσφατο παρελθόν δεν είναι τόσο πια, δεν είναι προ Χριστού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και είπε και το αμίμητο αυτό στους δημοσιογράφους όταν του είπαν ότι, όταν του είπε μάλλον η συντονίστρια, ότι ξέρετε κάτι, ο τρόπος με τον οποίο μιλήσατε είναι σαν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε απελθέτω το ποτήριο τούτον απ' εμού. Βέβαια, λάθος είναι, παρελθέτω είναι. Ναι, θα το σκεφτεί πολύ καλή, αλλά δεν πειράζει. Απελθέτω το ποτήριο τούτον, ναι. Καλά, εντάξει. Αυτά τα ποτήρια, ξέρεις, αλλάζουν βέβαια πολλές φορές σε τέτοιο, αλλά. Για πες. Ναι, και είναι προφανές, Μαρία, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να αλλάξει ποτήρι. Ναι, η στάμπα του ΣΥΡΙΖΑ να βγει από το ποτήρι που έχει στο γραφείο του και να μπει σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα κάποια άλλη στάμπα. Και αυτό έχει να κάνει, Μαρία, γενικότερα με τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν συνομιλητές του πρώην Πρωθυπουργού που μου λένε πως βλέπουν ως ένα πιθανό σενάριο σε μεσομακροπρόθεσμο χρόνο μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Η οποία, αν αυτή πραγματοποιηθεί, τότε αφήνει ένα μεγάλο χώρο στην κεντροαριστερά, που τότε αυτός ο χώρος μπορεί να καλυφθεί από ένα νέο προοδευτικό πόλο, στον οποίο ενδεχομένως ο κύριος Τσίπρας να παίξει ένα ρόλο σε αυτό. Αλλά και βεβαίως και σε συνδυασμό με εξελίξεις στο οικονομικό πεδίο, οι οποίες δεν θα είναι πολύ ευχάριστες. Στην ουσία, δηλαδή, τι μου λένε οι συνομιλητές του κύριου Τσίπρα, προσδοκούν σε μια ρεπετησιόν του 2010, σε ένα σκηνικό δηλαδή, όπου θα έχουμε ένα σκηνικό κατάρρευσης οικονομίας, τα δύο κόμματα του πάλε ποτέ δικοματισμού να τραμπαλίζονται εξαιτίας αυτής της κατάρρευσης και ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ με οποιοδήποτε όνομα μπορεί να έχει να εμφανιστεί στο προσκήνιο και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας να έχει ένα ρόλο σε όλο αυτό. Και να χτυπάμε Περίως, πάλι τα νταούια στο Σύνταγμα και πολύ... να χορεύουν οι αγορές. Γιατί έτσι όπως δηλαδή, αν σκεφτόμαστε. Ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Καλά, αυτή όμως είναι πολύ πρόσφατη ιστορία. Γιατί άμα ξαναδώ κάποιο να λένε ότι οι αγορές θα χορεύουν στο δικό μας. Δεν ξέρω ρυθμό, και κατά πόσο μπορεί να επαναληφθεί, Μαρία. Προφανώς. Τότε και δεν θα φταίει ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε αυτοί οι οποίοι θα είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα. Θα φταίνουν αυτοί οι οποίοι τελικά θα πιστέψουν. Γιατί εντάξει. Μια φορά λάθος, δύο φορές, μετά νομίζω κάτι άλλο συμβαίνει. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, πολύ τώρα υποθετικό σενάριο, και αυτό μπορεί να είναι και επιστημονικής φαντασίας, να δούμε τον κύριο Κασελάκη να υπάρχει με τον δικό του ΣΥΡΙΖΑ με έναν κομματικό σχηματισμό, ό,τι έχει απομείνει και όποιος έχει κρατήσει, εν πάση περιπτώσει, από αυτό που βλέπουμε, και έναν κύριο Αλέξη Τσίπρα, έναν απέναντι από τον κύριο Κασελάκη, με έναν άλλο, με ένα άλλο κομματικό μηχανισμό και ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν. Ή θα πιστέψουν στον κύριο Τσίπρα. Κάθε άλλο παρά αδιανόητο είναι αυτό. Σήμερα στην τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Κασελάκης αποκάλυψε και ότι στο περιθώριο της ημερίδας που είχε διοργανώσει ο κύριος Τσίπρας τον Ιούνιο για την Συμφωνία των Πρεσπών, στην ουσία του τον είχε προειδοποιήσει ο κύριος Κασελάκης τον κύριο Τσίπρα να μην μπει σε μια διαδικασία δημιουργίας ενός άλλου πόλου ανταγωνιστικού στο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας έτσι κι αλλιώς κινείται αυτόνομα. Το αν θα μπήκε σε μια διαδικασία συγκρότησης ενός πόλου ανταγωνιστικού στο ΣΥΡΙΖΑ, αν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα υπάρχει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μας το πει το μέλλον. Αλλά σίγουρα δεν είναι καθόλου απίθανο να δούμε Κασελάκη Τσίπρα απέναντι σε διαφορετικά κόμματα. Ωραία. Το μέλλον. Δεν ξέρω πόσο καλό θα είναι ή αν θα είναι τελικά ζωφερό και δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το προβλέψει. Εμείς για άλλα δεν έχουμε πάντως για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Γιάννη, να σου ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και για την κουβέντα που είχαμε. Να σου ευχηθώ για άλλη μια φορά καλό μήνα
καλά κουράγια, γιατί το 24 είναι μακριά. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει μέχρι τις 24. Χορός δηλώσεων. Και η επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, Μαρία. Αυτό είναι μια αλήθεια.